Η μέρα της μεγάλης απεργίας, μία από τις μεγαλύτερες απεργίες στην Γερμανία, στον κλάδο των μεταφορών και των υπηρεσιών. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο πόρταλ του 902.gr τον Γιώργο Μπεκτά, ο οποίος είναι υπάλληλος της Δημοτικής Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών της Δρέσδης. Καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα και από εδώ, από τη Γερμανία, από τη Δρέσδη. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα απεργίας των εργαζομένων στις μεταφορές και τις υπηρεσίες. Ποια είναι τα αιτήματα των εργαζομένων τόσο στο τραμ της Δρέσδης όσο και γενικότερα? Ναι, τα αιτήματα είναι ενιαία, δεν ξεχωρίζουν εδώ στην πόλη της Δρέσδης. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται μεταξύ του ενοποιημένου συνδικάτου υπηρεσιών, του Verdi, που είναι αρκετά γνωστό και στην Ελλάδα, και τα υπόλοιπα συνδικάτα εργαζομένων του δημοσίου τομέα, το Συνδικάτο Σιδηροδρόμων Μεταφορών, FAOG, από τη μια μεριά, και από την άλλη οι εργοδότες, που στην περίπτωσή μας είναι τα κρατήδια, οι δήμοι και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, όμιλοι. Ύστερα από δύο πρώτους γύρους που γίνανε τέλη Ιανουαρίου και τέλη του Φλεβάρη, δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι, έχουμε πάει στον τρίτο και τελευταίο γύρο, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα το πρωί στην πόλη του Πότσνταμ, έως μεθαύριο, για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια συμφωνία. Το Verdi διεκδικεί μια συμφωνία με αυξήσεις στα 10,5%, και το οποίο σημαίνει 500 ευρώ αύξηση μεικτά μηνιαίως, 200 ευρώ για τους μαθητευόμενους και με την πρόσληψή τους να γίνονται αορίστου, και μαζικής προσλήψης προσωπικού, μιας και υπάρχουν τεράστια κενά, ώστε να βελτιωθούν και οι συνθήκες εργασίας καθημερινά και να ομαλοποιηθούν οι βάρδιες μας. Από Από την χθες, άλλη, ναι. στις διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει ως τώρα, η εργοδοσία ενώ ζητούσε επίσης το Verdi να έχει χρονικό διάστημα για ένα χρόνο και να γίνουν νέες διαπραγματεύσεις μετά από ένα χρόνο. Η εργοδοσία ζητάει 27 μήνες να ισχύουν η συμφωνία και ένα 5% κλιμακωτό, το οποίο θα ξεκινάει από τον Οκτώβριο με 3% και από τον Ιούνιο του 2024 συν 2%, 5%. Από χθες ήρθαν στην Ελλάδα εικόνες με άδεια αεροδρόμια, άδειους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Ποια είναι η κατάσταση τώρα όσο αφορά την απεργία? Η απεργία είναι μαζική. Τα μακροστάσια είτε λεωφορείων είτε τραμ δεν κινείται τίποτα. Δεν έχει πάει κανένας εργαζόμενος να βάλει προς. Δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια απεργοσπασίας προς το παρόν. Σε αυτούς τους κλάδους είναι καθολική. Το ίδιο και σε αεροδρόμια. Έχουμε 7 κρατήδια τα οποία καλύπτονται, και έτσι έχουμε όλα τα λεωφορεία τραμ προστιακή. Στα τρένα που είναι σε όλη τη Γερμανία είναι πανγερμανική απεργία. Αφορά 230.000 εργαζόμενους εκεί αυτή η απεργία. Στο Verdi αντίστοιχα υπάρχουν μέλη εκατομμυρίων, αλλά είναι κάτω από ένα εκατομμύριο αυτή που αφορά, γιατί είναι μόνο για τις μεταφορές αυτή τη στιγμή η απεργία. Υπάρχουν απεργίες όμως που διεξάγονται όλο το προηγούμενο διάστημα, όλους τους προηγούμενους μήνες. Ουσιαστικά ξεκινάνε στο τέλη του προηγούμενου έτους και κλιμακώνονται από το Γενάρη, Φλεβάρη, και έχουμε φτάσει εδώ στο Μάρτιο, όπου εδώ στη Δρέσδη είναι η τρίτη απεργία τις τελευταίες 24 μέρες, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Ακριβώς, υπάρχουν αναφορές ότι το μέγεθος και η έκταση της απεργίας αυτής ήδη που έχει ξεκινήσει από το πρωί είναι και πρωτοφανή σε πολλούς κλάδους, σε πολλές πόλεις. Ναι, αυτό που λένε είναι ότι τέτοιες απεργίες που διαρκούν εβδομάδες έχουν να γίνουν από τις αρχές του δεκαετίας του 90. Είναι πρωτόγνωρες. Γιατί που αφορούν πολλά σωματεία, το σιδηροδρόμων, επίσης το Συνδικάτο των Εκπαιδευτικών και των Επιστημόνων έχουν κάνει μεγάλες απεργίες τις προηγούμενες εβδομάδες. Εκεί έχουν τεράστια κενά, ζητάνε προσλήψεις δασκάλων, καθηγητών, μείωση του αριθμού των παιδιών στις τάξεις, μείωση των ωρών διδασκαλίας, αναδάσκαλο. Εδώ ακούμε ότι πολλά σχολεία απειλούνται ακόμα και να κλείσουν, να μειωθούν τα σχολεία, δεν υπάρχουν δάσκαλοι. Μιλάνε για μεγάλη έλλειψη δασκάλων, τη μεγαλύτερη των τελευταίων 50 ετών.
Το 2030 θα φτάσουν τις 80.000 θέσεις οι κενές, ενώ και οι νοσοκομιακοί γιατροί έχουν μεγάλους αγώνες που είναι και αυτοί σε εξέλιξη. Μπορεί να μην έχουν σήμερα απεργία κάποιοι από αυτούς, αλλά συνεχίζουν την προηγούμενη εβδομάδα, την επόμενη. Οι νοσοκομιακοί ζητούν αύξηση ίση με τον πληθωρισμό, συν 2,5% προσλήψεις, μείωση των εφημεριών, που εκεί έχουμε καταστάσεις Ελλάδας 100%, 5 συνεχόμενα Σαββατοκύριακα, 9-24 ώρες εφημερίες το μήνα. Επίσης, είχαμε και την εξέλιξη ότι το Συνδικάτο Δημοσίων Υπαλλήλων δήλωσε εκπρόσωπος του τις προηγούμενες μέρες ότι αν δεν βρεθεί μία λύση με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται στις μεταφορές, θα έχουμε και από εμάς κλιμάκωση με συνεχόμενες απεργίες. Βέβαια, παράλληλα με τις εικόνες που των άδειων συντηροδρομικών σταθμών και τις εικόνες της επιτυχίας της απεργίας, έχουμε και τα παράλληλα παπαγαλάκια του συστήματος και τις αναφορές για ταλαιπωρία των πολιτών. Ποια είναι η κατάσταση και πώς απαντάνε οι εργαζόμενοι σε αυτό? Εντάξει, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε αρκετά καλά και από την Ελλάδα. Παίζεται και εδώ και στη Γαλλία και σε όλες τις χώρες που διεξάγονται, και στην Αγγλία προηγουμένως που είχαμε μέσα στο 2022 πολύ μεγάλους αγώνες και συνεχίζονται, εννοείται. Ναι, και έχουν γίνει και κάποιες δημοσκοπήσεις και φαίνεται ότι αρκετά μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου δεν συμμερίζονται αυτούς τους φόβους, ίσα-ίσα που συμπαραστέκεται με τους εργαζόμενους. Δεν έρχεται ο ένας εργαζόμενος απέναντι στον άλλον όπως επιδιώκουν. Τα προβλήματα είναι κοινά. Τα αιτήματα που έχουν οι εργαζόμενοι δεν είναι αιτήματα του κλάδου, είναι αιτήματα που αφορούν και τους ίδιους στο δικό τους χώρο. Μπορεί να έχουν παλέψει το προηγούμενο διάστημα, μπορεί να παλέψουν το επόμενο, ή μπορεί να μην έχουν τον τρόπο να παλέψουν στον χώρο τους και θα ήθελα να υπήρχε ένα σωματείο βασικά προσανατολισμένο για να εκπληρωθούν οι ανάγκες και οι οποίες όλο μένουν πίσω. Μια και τα προβλήματα είναι του πληθωρισμού και πολλά ακόμα προβλήματα είναι που μπορούμε, άμα θέλεις, να αποδώσω κάποια στοιχεία και σε αυτά. Πάντως, αναφέρθηκες και στο θέμα της ύπαρξης ταξικών συνδικάτων. Αναφέρθηκες και στην αρχή για την έναρξη του κοινωνικού διαλόγου, του νέου κύκλου κοινωνικού διαλόγου. Η κυβέρνηση του S5, λοιπόν, δείχνει ή τέλος πάντων προτάσει την έναρξη του διαλόγου. Ποια είναι η κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος? Ναι, εδώ οι απεργίες δεν μπορούν να πάρουν τη μορφή που παίρνουν σε άλλες χώρες όπως στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ιταλία. Γιατί πολύ απλά εδώ πέρα υπάρχει ο νόμος της κοινωνικής ειρήνης. Δεν μπορούν να υπάρξουν απεργίες σε όποιο χρονικό διάστημα θέλει ένα συνδικάτο. Και δεν μπορούν να υπάρξουν και απεργίες με αιτήματα που ξεφεύγουν το χώρο εργασίας τους, με πολιτικά για τις συντάξεις ή κάποιο νομοσχέδιο κτλ. Αυτή τη στιγμή οι απεργίες γίνονται, διεξάγονται γιατί έχει λήξει η προηγούμενη συμφωνία ή λήγει το επόμενο διάστημα, οπότε γίνονται διαπραγματεύσεις για το τι θα γίνει μετά το τέλος αυτής της συμφωνίας που έγινε πριν 2-3 χρόνια. Και στα πλαίσια του πληθωρισμού που πλέον όλα τα συνδικάτα έχουν βάλει επιπλέον αιτήματα πάνω στο πληθωρισμό και στο ενεργειακό, το οποίο είναι αφόρητο. Το S5 έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και στα συνδικάτα. Να σας πω και κάποια στοιχεία. Όσον αφορά για το πληθωρισμό που σας είπα, δεν είναι τυχαίο το ότι συμβαίνουν αυτή τη χρονική στιγμή. Ο πληθωρισμός στη Γερμανία έχει φτάσει στο 8,7. Η αύξηση των τιμών σε πολλά είδη είναι στο 10%, ενώ σε πολλά βασικά είδη έχει αγγίξει το 20%. Ενώ όσον αφορά το ρεύμα και τη θέρμανση, έχουν γονατίσει τα νοικοκυριά, μπορούμε να πούμε, με την ενεργειακή φτώχεια να έχει εκτοξευθεί και να υπολογίζεται πως το 1 στους 4 εργαζόμενους δίνει περισσότερο από το 10% του μισθού του για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Ενώ παράλληλα έχουμε και νατοικές δαπάνες που αυξήθηκαν αυτό το έτος στο 1,5%,
Μετά τις εξαγγελίες, μετά την έναρξη του υπερασπιστικού πολέμου στην Ουκρανία για τα 100 δις που θα δοθούν σε εξοπλισμούς, ενώ ο στόχος είναι ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να ξεπερνάει το 2% του ΑΕΠ. Ενδεικτικό είναι για τα συνδικάτα αυτό που συνέβη σε κάποια συνδικάτα που έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις προώρα, όπως το συνδικάτο μετάλλου του ΑΕΓΕ Μετάλ, ένα συνδικάτο πολύ μαζικό, το οποίο κατέβηκε σε απεργίες και μάλιστα στο Μόναχο και σε άλλες μεγάλες πόλεις είδαμε πολύ μεγάλες πορείες που έγιναν θέμα και στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά είδαμε εκεί ότι τα βρήκανε πολύ γρήγορα, κλείσαν πολύ γρήγορα τα συνδικάτα, οι κορυφές αυτών των σωματείων, δεν εκπληρώθηκαν τα αιτήματά τους και έτσι όπως σας είπα, έτσι όπως είναι ο νόμος, πλέον αυτοί οι εργαζόμενοι, ενώ είχαν διαθέσεις, δεν μπορούν να κάνουν κάτι πλέον. Είναι δεμένα τα χέρια τους, όπως και το Συνδικάτο Χημίας, το ΑΕΓΕΠΕΤΣΕ, που έγιναν εκεί πέρα τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση στα σωματεία. Αλλά αυτό το που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αυτή η κλιμάκωση, έρχεται από τα κάτω. Είδανε τι συνέβη σε αυτά τα σωματεία στους προηγούμενους μήνες. Είδανε ότι αν δεν κάνουν κάτι, δεν πιέσουν, δεν θα βγουν κάποια αποτελέσματα. Υπάρχουν και το προηγούμενο διάστημα ήταν και οι ταχυδρόμοι στους δρόμους με 24 και 48 ώρες απεργίες. Εκεί είναι ενδεικτικό ότι από τα κάτω ψηφίσανε παραμονές του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων και εκεί. Κατά 96% οι εργαζόμενοι, κατά 86% μάλλον, οι εργαζόμενοι να προχωρήσουν σε απεργία διαρκείας εφόσον δεν εκπληρωνόντουσαν τα αιτήματά τους. Και εκεί είχαμε εν τέλει να, σε μεγάλο βαθμό να περνάνε τα αιτήματα με μια αύξηση γύρω στο 11,5% που σε χαμηλόμισθους είναι μεταξύ 16 και 20%. Μια αρκετά καλή συμφωνία, επίτευξη εκεί που έδωσε όθηση και στις δικές μας κινητοποιήσεις το τελευταίο 25ήμερο μήνα. Γιώργο, είσαι Έλληνας εργαζόμενος, Έλληνας μετανάστης στη Γερμανία. Πολλοί θεωρούν και την Γερμανία και τις άλλες χώρες του εξωτερικού ως μια γη της επαγγελίας. Ποια είναι η θέση που πρέπει να έχουν οι Έλληνες μετανάστες και στη Γερμανία και παντού όσο αφορά τις εργατικές διεκδικήσεις? Εδώ οι Έλληνες και στην πόλη που είμαι, αυτό που κάνουμε είναι να γραφτούμε αρχικά στα σωματεία μας. Βοηθάμε να βγουν τα σωστά συμπεράσματα κατά τη διάρκεια και μετά από τους αγώνες που αναπτύσσονται. Υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς προσπαθούμε να αποκαλύψουμε μέσα από τις συζητήσεις μας με τους συναδέλφους μας τον πραγματικό ένοχο, που δεν είναι άλλος από το καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης των μονοπωλίων. Ανοίγουμε το ζήτημα ότι χωρίς τον αγώνα μας, χωρίς τον ιδρώτα μας, δεν μπορεί να κινηθεί καμιά μηχανή. Ότι τα ταξικά προσανατολισμένα συνδικάτα με τη διεκδίκηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών μπορούν να φέρουν αυτό που λέμε και με το σύστημά μας τα πάνω κάτω. Οι σημαντικοί αγώνες, σίγουρα υπάρχουν αγώνες που διεξάγονται και σε άλλες χώρες, όπως είπαμε στην Αγγλία, στη Γαλλία, που έχουν θετικό αντίκτυπο στις κουβέντες μας μαζί τους, δημιουργούν ελπίδα, δημιουργούν αισιοδοξία. Είναι ενεργοί και τους καλούμε να είναι ακόμα πιο ενεργοί στο πλάι μας. Μάλιστα. Γιώργο Μπεκτά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια λοιπόν στον απεργιακό σας αγώνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.